η συνάδελφος η Εύα Σουλού που είναι εδώ στο στούντιο. Εύα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η κακοκαιρία μπάλος πλήττει την Αττική, δημιουργώντας πολλά προβλήματα και ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της περιφέρειας βρίσκεται σε επιφυλακή με ειδικά μηχανήματα για τις περιοχές με ρέματα υψηλής επικινδυνότητας. Με εντολή του Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, είπε πως δεν θα γίνουν αύριο τα μαθήματα στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του λεκανοπεδίου, τα οποία λειτουργούν τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Στον Άγιο Αρτέμιο δημιουργήθηκε το 7ο πάρκο τσέπης της Αθήνας και στο πάρκο της Οδού Λεάνδρου προσέθηκαν φυτά, βάφτηκαν με τοίχο, τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά, ενώ άλλαξε και ο εξοπλισμός. Τη δυνατότητα να συνταγογραφήσουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο δίνει ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας σε πολίτες που ανήκουν σε ομάδες κινδύνου και επιθυμούν να εμβολιαστούν. Οι ηλικιωμένοι μπορούν να απευθυνθούν τηλεφωνικά στο πρώτο ΚΑΠΗ και το δεύτερο Φιλίας, ενώ ο υπόλοιπος πληθυσμός στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου. 100 φιάλες αίματος συγκεντρώθηκαν από την εθελοντική ομοδοσία του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το νοσοκομείο Ελπής.